Ναι, καλά, αυτά είναι φυτεύματα στήθου. Μιλάω για φυτεύματα. Ναι, σε φυτεύματα στήθου που ήταν. Θέλετε να το δούμε για να σχολιάσουμε και μετά συγκεκριμένε περιπτώσει. Το νηστέρι του πλαστικού χειρουργού έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια όχι μόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών. Οι πλαστικές επεμβάσεις αντιμετωπίζονται πλέον χωρίς ταμπού και δεν είναι λίγοι οι κύριοι της showbiz που έχουν θελήσει να βελτιώσουν την εικόνα τους και να αποκτήσουν λίγα χρονάκια νεότητας με μια πλαστική προσώπου. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας, έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Ο Ηλίας Ψινάκης ήταν ο πρώτος Έλληνας που παραδέχτηκε δημόσια ότι έκανε ολικό lifting προσώπου από τα μαγικά χέρια του Ανδρέα Φουστάνου. Διοργάνωσε μάλιστα πάρτι για να το γιορτάσει και εμφανίστηκε πιο ανανεωμένος από ποτέ. Το αποτέλεσμα της πλαστικής εντυπωσιακό και ο ίδιος ιδιαίτερα ευτυχισμένος. Ο Ηλίας Ψινάκης δεν δίστασε μάλιστα να φωτογραφηθεί λίγες μέρες μετά, τυλιγμένος στις γάζες, αποδεικνύοντας το ανατρεπτικό του χιούμορ και φυσικά το ολοκένουργιο, φρέσκο και λαμπερό πρόσωπό του. Η ομορφιά είναι παντού. Σε μια λέξη γλυκιά. Ο Τρίφωνας Σαμαράς αποκάλυψε πως η φυσική του ομορφιά δεν είναι και τόσο φυσική. Ο διάσημος hairstylist έχει κάνει πλαστική στα χείλια του γιατί δεν του άρεσαν. Δηλώνει όμως μετανιωμένος καθώς το αποτέλεσμα δεν τον ικανοποίησε. Είχα κάνει μια μικρή επέμβαση στα χείλια μου παλιά που δεν μου άρεσε, οπότε αυτό όλο δεν μου πολύ αρέσουν πλαστικές. Πώς σου είχε έρθει η ιδέα να πειράξει τα χείλια σου? Εντάξει, ήμουν πολύ μικρός, με επηρεάζανε και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο οι celebrities όμως που αποκαλύπτουν τις αισθητικές επεμβάσεις που έχουν κάνει επάνω τους, αλλά και οι ίδιοι οι πλαστικοί χειρουργοί. Ο Ανδρέας Φουστάνος αποκάλυψε ότι έχει κάνει μπότοξ, αλλά τον ενόχλησε που δεν μπορεί να κάνει εκφράσεις στο πρόσωπό του. Πειράζει που είσαι και η πρώτη τύπα, πειράζει. Για τον Γιάννη Φλωρινιώτη, οι αισθητικές επεμβάσεις είναι ρουτίνα, αφού ο ίδιος παραδέχεται πως έχει κάνει 44 επεμβάσεις που περιλαμβάνουν πλαστικές, μπότοξ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς ή ακόμα καλύτερα να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια πάνω στο πρόσωπο του Γιάννη Φλωρινιώτη. Η διαφορά είναι εμφανής στο πριν και στο μετά. Το πρόσωπο του τραγουδιστή και showman έχει υποστεί αρκετές αλλαγές και μεταμορφώσεις όλα αυτά τα χρόνια που τον ξέρουμε. Το ξέρω, ναι, πειράζει να το κάνω και να το διατυμπανίζω και κάτω είναι και επιτυχία. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η προσωποποίηση της πλαστικής χειρουργικής έρχεται από το Hollywood και είναι ο Mickey Rourke. Ο γοητευτικός, αρενοπός, με τα όμορφα χαρακτηριστικά άντρας που είδαμε στην ταινία 9,5 εβδομάδες, δεν θυμίζει σήμερα τίποτα από τον παλιό του εαυτό. Ο Mickey Rourke θέλησε να διώξει το χρόνο από επάνω του, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως το νηστέρι του πλαστικού χειρουργού ήταν αμήλικτο και καταστροφικό για την εικόνα του. Ο Mickey Rourke που είπες και εσύ και ήταν και ο τελευταίος που είδαμε, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν το χωράει το μυαλό μου. Ειδικά στον Παλαιστή που βγήκε στην μια από τις τελευταίες ταινίες του που βραβεύθηκε κιόλας, τρόμαζες τον έβλεπες, μια πολύ ωραία.